Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ηλέκτρο 98,8. Να συνεχίσουμε αυτό το μαραθώνιο, θα λέγαμε, αυτές τις μέρες που έχουμε με τους υποψηφίους από όλες τις παρατάξεις. Βέβαια, όλες δεν μπορείς να τις πεις. Είναι και 40 ψηφοδέλτια αυτά στις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι, εντάξει, από τα μεγαλύτερα θα έλεγα. Και όσοι έχουν τη διάθεση να έρθουν μέχρι την Κόρυθο να μας επισκεφτούν, είναι και αυτό ένα θέμα. Σήμερα, βέβαια, έχουμε το εξής, μάλλον αυτή τη στιγμή, έχουμε τον κύριο Στέργιο Κωνσταντίνου μαζί μας, ο οποίος είναι ο μικρότερος υποψήφιος σε ηλικία. Ο νεότερος. Τι είπα? Ο νεότερος, όχι ο μικρότερος. Ποια είναι η διαφορά τώρα, να ρωτιέμαι. Τεράστια. Τεράστια. Νεότερος ηλικία, μικρότερος ηλικία. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής. Έτσι, και δικηγόρος νομίζω στο επάγγελμα, πολιτικές επιστήμες πρέπει να είναι σπουδαίες από ό,τι καταλαβαίνω. Και οι δύο είναι σπουδαίες, δύο προπτυχιακά. Σωστά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Και καταγωγή από Δράμα, έτσι. Καταρχάς να σας καλησπέρισω και να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Είμαι από τη Δράμα, είμαι 28 χρονών. Αυτό, ναι, είμαι δικηγόρος και πολιτικός επιστήμονας, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, αργότερα στην Κύπρο. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στις Βρυξέλλες, όπου στη διανοητική διοκτησία και τα ψηφιακά δικαιώματα έτσι εν γέννη. Δούλεψα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα πήγα στη Βιέννη, δούλεψα στο ΕΝΟΗΠ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ψηφιακά Δικαιώματα. Καταφέραμε εκεί το πρόστιμο ενάντια στην Google στη Γαλλία. Και τώρα έχω την τιμή να είμαι υποψήφιος με το κοινάλ για τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Αυτό το πρόστιμο για την Google μπορούμε να το θυμηθούμε λίγο, γιατί δεν είναι. Βεβαίως. Στις 22 του μηνός η ΚΝΙΛ, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γαλλίας, εξέδωσε πόρισμα βάσει καταγγελίας που έχουμε κάνει εμείς και η γαλλική ΜΚΟ Quadratio du Net για την επεξεργασία δεδομένων που κάνει η Google ως προς την στοχοποιημένη διαφήμιση. Αν έχετε προσέξει δηλαδή, ψάχνετε κάτι στο ίντερνετ και ξαφνικά όλες οι διαφημίσεις είναι σχετικές. Αυτό λέγεται στοχοποιημένη διαφήμιση και τις πληροφορίες που δίνει στους χρήστες πριν την επεξεργασία των δεδομένων τους, πριν τη συλλογή δηλαδή. Όταν εσείς κάνετε λογαριασμό, δεν σας κάνει ξεκάθαρο ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, δεν το κάνει ξεκάθαρο. Στις 25 Μαΐου του 2018, όταν εφαρμόστηκε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ΝΟΗΠ έκανε μια σειρά καταγγελιών ενάντια στη Facebook, Instagram, Google και WhatsApp σε 4 διαφορετικά κράτη της Ένωσης. Και στη συνέχεια, το ένα αποτέλεσμα ήταν αυτό της ΚΝΙΛ. Κάναμε και στη συνέχεια και άλλες καταγγελίες κατά της Apple, της Netflix, γενικά των υπηρεσιών streaming για την επεξεργασία δεδομένων και τη διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών. Και αυτό έχουμε και συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα αρχίζουμε που λέει. Το κύμα ακόμα δεν ξεκίνησε. Είμαστε ακόμα δηλαδή ούτε στην αρχή. Ήταν η πρώτη απόφαση. Αλλά και η απόφαση ρεκόρ. Αυτή η απόφαση θα είναι μόνο για τη Γαλλία ή θα πηγαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι για τη Γαλλία, ωστόσο το αποτέλεσμα έχει επίδραση σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς δεν μπορεί μια αρχή να πάρει διαφορετική θεωρητικά ουσιαστικά από μια άλλη αρχή προστασίας. Πάνω στον ίδιο κανονισμό βασίζονται. Σε αυτά τα δεδομένα θα έχουμε πραγματικά προστασία στο διαδίκτυο, ενώ τώρα κάπως θα έλεγα έχουμε τύπης, να το πω έτσι. Ακούω πολλές φορές προστασία δεδομένων το ένα και το άλλο, και επειδή είναι η ειδικότητα και της δική σου, θα λέγαμε, επέκτασης. Νομίζω ήταν επέκταση στο πτυχίο της νομικής αυτό, ή είναι εξειδίκευση? Είναι μια εξειδίκευση. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν πραγματικά πνευματικά δικαιώματα προστατευμένα και όχι ψηφιακά δικαιώματα, πώς λέγονται όλα αυτά. Ξέρεις, σε βλέπω, εγώ είμαι λίγο, λέω, και ένα smartphone, ας πούμε, με το ζόρι το κοινό. Δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή η ψηφιακή εποχή είναι του διαόλου. Sorry που το λέω έτσι χοντρά-χοντρά. Και δεν ξέρω, θα έχουμε πιστεύει, δεν θα πρέπει να τη φοβόμαστε κάποια στιγμή αυτή την εποχή, αν ξέρουμε ότι τα δικαιώματά του προστατεύονται και όλα αυτά τα σχετικά? Για ό,τι δεν είμαστε έτοιμοι, πρέπει να φοβόμαστε. Γι' αυτό και λέμε ότι τώρα είναι η εποχή. Έπρεπε χτες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι η εποχή να ρυθμίσουμε το δικαιωτικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή, έτσι ώστε να μην έχουμε να φοβηθούμε κάτι και να είμαστε προσαρμοσμένοι. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Παραδείγματος χάρη, σήμερα ζούμε στην 4η βιομηχανική επανάσταση, αλλά στο κατόφλι μας είναι η 5η. Σημειώνω εδώ ότι η 5η είναι το ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στις ζωές μας. Ήδη οι ιδιωτικές εταιρείες νοικιάζουν λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, πουλάνε και ήδη τα αυτοκίνητα οδηγούνται μόνα τους. Αυτό σημαίνει πολλές προκλήσεις για πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Το δικό σας, παραδείγματος χάρη, στις επιλογές τραγουδών μπορεί να βγαίνουν σταθμοί οι οποίοι είναι non-stop από ένα μηχάνημα το οποίο δεν σταματάει να κάνει εκπομπή. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι οδηγοί. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε άμεσα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να μπει στην προοδευτική ατζέντα αυτό και να το συζητήσουμε. Το αυτό ισχύει και για. Και κλείνω, με συγχωρείτε, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή προσωπικότητα. Είχαμε πρόσφατα ένα φαινόμενο στο οποίο ένας υπουργός
μπήκε στη διαδικασία και με ένα post έκανε αυτό που λέμε cyberbullying πάνω σε έναν άνθρωπο. Ασχέτως το ότι υπήρχε πολιτική αντιπαράθεση, που ουσιαστικά δεν ήταν πολιτική αυτό, αυτό ήταν μια μορφή cyberbullying και πρέπει να υπάρχει ένα δικαιωτικό πλαίσιο προστασίας ατόμων σε τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ μέχρι τώρα αυτό γίνεται χωρίς κάτι. Δηλαδή, νιώθω κι εγώ πολλές φορές ότι υπάρχει ένα κενό. Δεν ξέρω, αυτό κενό έχει σχέση με την νομοθεσία τελικά. Και με την νομοθεσία, πέρα από την παιδεία και τον πολιτικό μας πολιτισμό, η νομοθεσία πρέπει να παίζει και ένα ρόλο. Βέβαια, εκεί πέρα υπάρχει μια λεπτή γραμμή, γιατί έρχεται η ελευθερία του λόγου. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι λέμε και στο τι δεν λέμε. Ωστόσο, όπως και να έχει, πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, αυτό μπορεί να ισχύει με μια ιστορία που συζητάμε σήμερα, αλλά σε ό,τι αφορά posts στο Facebook, στο Twitter, αν έχετε δει, τα comments από κάτω και η έντασή τους είναι. Ναι, υπάρχει μια κατάσταση λίγο πολλές φορές, θα έλεγα, το κουτσομπολίσκο το λιγότερο, αλλά βλέπουμε μια εχθρότητα, μια ανοχή, μίσος, θα έλεγα. Μίσος, εύκολο μίσος, ναι, μίσος και εύκολη αναπαραγωγή του και θέλει προσοχή. Γι' αυτό και λέμε ότι θέλει να ρυθμίσουμε το πλαίσιο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό τώρα πρόσφατα που με τα hoaxes που συζητάμε, τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ υπάρχει, υπάρχουν διτές απόψεις. Είναι σωστός ο τρόπος, αλλά με λάθος τρόπο συστάθηκε μια επιτροπή και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στο λέω τυπικά, επειδή δεν γνωρίζω, θέλω να μάθω, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι μάλλον γινόμαστε σιγά σιγά αναλφάβητοι εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, θέλω να πω. Είναι ένας ψηφιακός κόσμος που έρχεται σε έναν αναλογικό. Απλά σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, η Γαλλία έκανε περιορισμένες πρωτοβουλίες, αλλά ωστόσο είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνά τα ελληνικά χαρακτηριστικά. Όπως και το ίντερνετ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, τουλάχιστον χρειάζεται μια λύση σε ενωσιακό επίπεδο, μέτρα συγκεκριμένα τα οποία θα εξασφαλίζουν και την ελευθερία του λόγου μέσα στο διαδίκτυο, αλλά και το verification του περιεχομένου. Βέβαια, αυτό το βλέπαμε και σε άλλες εφημερίδες. Κυτρινισμοί υπήρχαν, οι εφημερίδες που λέγανε πράγματα τα οποία δεν ισχύαν, δημοσιογράφοι οι οποίοι μπορεί να λέγανε ειδήσεις χωρίς περιεχόμενο. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο καθένας κρίνεται μετά και το περιεχόμενο της είδησης, έτσι, μετά από ένα διάστημα. Μάλιστα. Ισχύει αυτό που λέμε, δεν το συζητάμε. Βέβαια, ως νεότερο σε ηλικία, πιστεύω ότι απευθύνεσαι και στους νεότερους ψηφοφόρους που μπαίνουν από τα 17 πρώτη φορά, νομίζω. Άλλαξε κάτι στον νόμο και μπαίνουν από τα 17. Ναι. Δεν ξέρω. 17, πιστεύεις ότι αυτό που λες. Νομίζω τα καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα από ό,τι προσπαθώ να πω εγώ τώρα. Ή και πάλι πιστεύεις ότι μερικά πράγματα, όσο και να θέλουμε, πρέπει να. Δεν τα μαθαίνεις, τέλος πάντων, θέλω να πω, στο σχολείο, αλλά τα μαθαίνεις στην πράξη. Πώς γίνεται η διαδικασία? Έχω χάσει λίγο. Και εγώ, οι 17χρονοι σήμερα, δηλαδή, τι ζητάνε στην πραγματικότητα, να ρωτιέμαι κι εγώ. Σε αυτή τη φάση, τώρα, ένας 17χρονος, όπως ήμουν κι εγώ, ζητάει να φύγει φοιτητής. Κατά βάση. Να φύγει brain drain ή να. Να φύγει για να γίνει φοιτητής. Όπου και να γίνει. Okay, το έχουν ένα όνειρο, το είχαμε όλοι ένα όνειρο. Μάλιστα. Ωστόσο, το κακό είναι ότι η Ελλάδα πλέον δεν εμπνέει. Γιατί το brain drain που είπατε, κι εγώ είμαι ένα παιδί του brain drain και έφυγε. Μάλιστα. Δεν εμπνέει ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλό μέλλον εδώ πέρα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Οπότε και ο 17χρονος, ο νέος που ακούει σήμερα ή ένας μεγαλύτερος, αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ότι θέλει αυτού και από την αρχή. Θέλει από την αρχή να το ξαναφτιάξουμε όλο πάνω σε πιο λογικά δεδομένα, όχι αρπακόλα. Να φτιάξουμε σοβαρά θεμέλια. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζω. Αλλά υπάρχει προοπτική να το χτίσουμε από την αρχή. Γιατί είναι αμαρτία και η χώρα να περιορίζεται έτσι και εμείς να φεύγουμε. Δεν είναι μόνο για διακοπές. Υπάρχει μέλλον. Το μέλλον αυτό απλά πρέπει να το χτίσουμε. Δεν γίνεται ένας υποψήφιος να το κάνει αυτό για όποια θέση και αν τρέχει, εάν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί. Απλά χρειάζεται πλάνο. Πλάνο, υπομονή, επιμονή. Άριστα. Κίνημα αλλαγής, τι βλέπεις το κίνημα αλλαγής και είσαι μέσα σε πρωτοπόρος, θα λέγαμε, και νεότερος υποψήφιος. Ήσουν νωρίς, νομίζω, στο κίνημα. Έτσι. Δεν είναι ότι ήρθες ξαφνικά, δεν είσαι αυτός που έρχονται σε διάφορα κόμματα και ψάχνουμε γιατί ήρθαν εκεί κτλ. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχες βρει στο κίνημα αλλαγής. Είχε βρει αυτό σε σένα, δεν ξέρω, θα μας πεις τώρα. Κοιτάξτε, εγώ αρχικά με εμπνέει το γεγονός ότι έχουμε τον πιο νέο γραμματέα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Είναι συνομήλικος ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης. Έχουμε μιλήσει κάποια στιγμή στον αέρα εδώ. Ναι. Έπειτα έχουμε την πιο εμβληματική φυσιογνωμία στην Ευρώπη, στη σοσιαλδημοκρατία, τη Φόφη, τη Γεννηματά. Δύο παράγοντες οι οποίοι μπορούν και εμπνέουν αρκετά έναν άνθρωπο να συμμετάσχει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόεδρο, είναι η πρώτη και η μόνη προς το παρόν που θέτει στις ζητήματα επιτάπητος, έχει ανεβάσει το πολιτικό επίπεδο. Σε κάθε τι όλα αυτά τα χρόνια στα οποία αντιδρούσαμε και δεν ψηφίζαμε, είχαμε μια αντιπρόταση και σήμερα είναι η μόνη που κράτησε τον πήχη ψηλά, έθεσε τη σημασία των ευρωεκλογών έτσι όπως είναι. Λέμε δηλαδή ότι έχουμε ευρωεκλογές, είναι η σημαντικότερη μάχη του αιώνα και έχουμε πολιτικές θέσεις. Βγάλαμε το νέο κοινωνικό συμβούλιο με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.
Βγάλαμε την πολιτική διακήρυξη με το κίνημα αλλαγής προς τα μπρος. Είναι θέσεις οι οποίες είναι πολιτικές και ουσιαστικά ζητάμε στήριξη πολιτική, όχι ψηφοπαδική. Και αυτό το κάνει μόνο η Φοβγεννηματά. Και είναι αρκετό, πιστεύω, για έναν νέο άνθρωπο να τον κάνει να νιώσει ότι το κίνημα αλλαγής είναι το πραγματικά νέο και ως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις στον κάθε πολιτικό χώρο, αλλά το ουσιαστικά νέο βγαίνει από τον αρχηγό. Και ο αρχηγός σήμερα είναι, πιστεύω, το ό,τι πιο νέο υπάρχει στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή. Μάλιστα. Οπότε, Κυριακή, στο ψηφοδέλτιο νομίζω που έχει πολλά πάνω, γράφει και Πασόκ, γράφει και αυτό το τριαντάφυλλο, είναι το κίνημα αλλαγής, είναι κάποιο άλλο, είναι η ομάδα του... Κυδισσό. Μάλιστα. Έχει πολλά πάνω το ψηφοδέλτιο. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το όνομά σου, έτσι, Κωνσταντίνου Στέργιος, έτσι. Στέργιος Κωνσταντίνου, ακριβώς. Και αυτά μπορεί να έχει πολλά σήματα, αλλά το κοινό πρόσημο είναι ένα, ο κοινός παρανομαστής. Είμαστε ο δημοκρατικός χώρος, είμαστε αντιδεξιά. Και ήρθαμε, επιστρέψαμε, είχαμε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα επιστρέψαμε για τα καλά. Θα έχουμε διψήφιο ποσοστό στις ευρωεκλογές και αυτό το διψήφιο ποσοστό πιστεύω ότι θα μας το δώσει η νέα γενιά. Μάλιστα. Αν θες να πεις κάτι άλλο, εγώ δεν έχω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή κάτι, γιατί πρέπει να, ο χρόνος μας πιέζει σχετικά. Αν εσύ έχεις να πεις κάτι γενικά για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πιστεύεις, ας πούμε, ότι θα πρέπει να έρθει άμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο σαν συζήτηση, ίσως να εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο έλλειμμα, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε πολλές φορές, ότι η Ευρώπη μας χρειάζεται. Έτσι, δεν είναι, αυτό είναι το βασικό θέμα. Οπότε εκεί, εμείς, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας, ας πούμε, Σάκη, να το πω με έναν άλλο τρόπο. Πρώτον, η Ελλάδα, όπως λέμε πάντα, ήταν η πηγή, η αρχή της δημοκρατίας. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, πρέπει να γίνει η αρχή της επικράτησης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Εξηγούμε. Έχουμε την ακροδεξιά να ακμάζει σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, είτε στο βορρά είτε στο νότο. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο κύριος λόγος είναι ότι η Ευρώπη μένει στάσιμη. Ήρθε η ώρα να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος, να αρχίσουν τα πρώτα βήματα, να προχωρήσουμε σε μια δημοσιονομική ένωση, να επιστρέψει ο κάθε ένας στη χώρα που του, εάν το επιθυμεί, και πάνω σε αυτό να χτίσει. Και έτσι πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την ακροδεξιά. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τον εθνολαϊκισμό που προβάλλει ο ευρωσκεπτικισμός. Χρειάζεται επιμονή. Και επίσης μια άμεση προτεραιότητα, έτσι όπως το θέσετε και για την Ελλάδα, είναι το προσφυγικό. Χρειάζεται κάθε μέρα που υπάρχει μοριά, αποτυχαίνουμε σαν Ένωση, πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα άμεσα αναλογικής κοινωνικής ένταξης και απορρόφησης αυτών των ανθρώπων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους, για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που ξεπερνά το κάθε κράτος μέλος ως Ένωση. Αυτό είναι που χρειάζεται η Ένωση σε αυτό το σημείο. Στο τελευταίο, βέβαια, βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις κάποιων κρατών, οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούν με την Ένωση όντως να πούνε πρέπει να το κάνεις, είτε αντιδράσεις είτε την αντίδραση. Το έχουμε δει, νομίζω, σε κάποιες πολιτικές ακροδεξιές όμως, όπως το έχουμε. Γι' αυτό έχουμε εκλογές τώρα. Γιατί χρειάζεται εντολή του κόσμου να πει δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση, θέλει πρόοδο. Μην ξεχνάτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε μόνο συντήρηση να διοικεί την Ευρώπη. Συντήρηση η οποία στην πραγματικότητα με την κυβέρνηση που μου πάνω ακούσαμε ότι τελειώνουν τα μνημόνια, τελειώσαν τα μνημόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον τελικά τελείωσαν, συντηρούνται, να το πω με έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό η πολιτική του Κινάλ πλέον έχει στραφεί, πως το είπες και εσύ, κάπως σε πλαίσια πιο αναπτυξιακά, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Μνημόνιο υπάρχει όσο υπάρχει φόβος, όσο δεν υπάρχει προοπτική. Μνημόνιο υπάρχει όσο συντηρητικοί δίνουν πιο πολύ μεγάλη βάση στους δημοσιονομικούς δείκτες παρά στους κοινωνικούς και δίνουν πιο λιγότερη βάση στην πραγματική οικονομία. Επί της ουσίας, τι είναι το μνημόνιο και για την Ελλάδα? Όταν όλα περνάνε από μια επιτήρηση και δεν μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο χωρίς το OK των θεσμών. Άρα, από το μνημόνιο δεν βγήκαμε. Ούτε αυτόνομοι είμαστε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε άλλα 10 βήματα προς τα μπρος και να ξεκινήσουμε το reset και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Άρα πάμε για reset, όπως είπες, αλλιώς δεν γίνεται. Ελπίζω να το έχουμε σύντομα. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Στέργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τις ωραίες ερωτήσεις. Στέργιος Κωνσταντίνου, λοιπόν, υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής για την Ευρωβουλή. Κυριακή είναι κοντά, μην το ξεχάσετε.